Καλησπέρα κύριε Μαρίνη. Καλησπέρα κύριε Λεάνη, σε εσάς και στους ακροατές σας. Από θέσεις δεν έχουμε πρόβλημα, έχουν πληρωθεί όλοι, έχουν 30.000, λένε 35, σκάμε 40. Η αλήθεια είναι ότι η κυβέρνηση έχει επιδοθεί πραγματικά σε μια εκστρατεία παραπλάνησης της κοινωνίας, των γονιών, των μαθητών μπροστά στην έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Είμαστε εδώ για να δώσουμε την πραγματική εικόνα της εκπαίδευσης. Δεν είναι πραγματικά τα νούμερα, γιατί βλέπω ότι τα επαναλαμβάνει και τα υπερτονίζει και τα υπογραμμίζει κτλ. Θα σας πω, θα πούμε. Όμως νομίζω ότι μία μέρα πριν ξεκινήσει το κουδούνι, πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι, οφείλουμε να πούμε μία μεγάλη ζεστή καλή χρονιά. Βέβαια. Και στους μαθητές μας και στους γονείς και στους συναδέλφους εκπαιδευτικούς. Το πρώτο κουδούνι, κύριε Λεάνη, να ξέρετε, γιατί εμείς θέλουμε να ξεκινάμε με το αισιόδοξο, το θετικό. Αγαπάμε τη δουλειά μας, αγαπάμε το σχολείο. Και πρώτα απ' όλα βλέπουμε στις ψυχές των παιδιών και των μαθητών μας τη δυνατότητα μιας καλύτερης κοινωνίας, όπως έλεγε και ο Δημήτρης Γρινός. Από αυτή την άποψη, για μας η έναρξη του σχολείου σηματοδοτεί την αφετηρία ενός μεγάλου σερπαστικού ταξιδιού γνώσης, φαντασίας, δημιουργικότητας. Γιατί το σχολείο είναι ένας χώρος διαπαιδαγώγησης των παιδιών. Και είναι και μια αντανάκληση. Είναι και μια αντανάκληση, κύριε Μαρίνη, των δικών μας χρόνων, έτσι, όπως και να το κάνουμε. Ακριβώς. Ακριβώς. Γι' αυτό, επειδή αγαπάμε. Καρέζει, γεννήθηκε μεγάλος. Ακριβώς. Ακριβώς, κύριε Λένη. Νομίζω ότι το θέτετε πολύ σωστά. Και επειδή τα τελευταία χρόνια, πάντοτε, αλλά τα τελευταία χρόνια, οι χιλιάδες συνάδελφοι και συναδέλφοι εκπαιδευτικοί δίνουν πραγματικά μια μάχη για να κρατήσουν όρθιο το σχολείο μέσα σε δύσκολα χρόνια περικοπών, μειώσεων, συγχωνεύσεων, των προσωπικών συγχωνεύσεων. Και αν θέλετε, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, σε μια εποχή που οξύνονται μια σειρά προβλήματα, γιατί το σχολείο δεν είναι γυάλα. Κανείς δεν μπορεί να το φαντάζεται σαν μια γυάλα. Μέσα στο σχολείο, μέσα στις σχολικές τάξεις, εκφράζονται, αντανακλώνται όλα τα μεγάλα οικονομικά, κοινωνικά προβλήματα, τα προβλήματα που έχουν οι λαϊκές οικογένειες. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή βιώνουμε και από πρώτο χέρι, και όχι μόνο σε δύσκολες περιοχές, αλλά σε όλη τη χώρα, σοβαρές οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές μας για να τα απεξέλθουν. Βλέπουμε στα μάτια των γονιών την αγωνία για το μέλλον, για τη νέα χρονιά. Όλα αυτά μέσα δεν μπορούμε να τα παραβλέψουμε. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, πολλά οξυμένα μαθησιακά και ψυχοκοινωνικά προβλήματα που οξύνθηκαν ιδιαίτερα από την πανδημία και ύστερα. Και για όλα αυτά χρειάζεται να υπάρξει στήριξη στους εκπαιδευτικούς. Δεν χωράνε τώρα. Δηλαδή, τελειώσαν τα χρόνια της κοροϊδίας και των μεγάλων υποσχέσεων. Δηλαδή, πόσες σχολικές χρονιές, αν θυμηθείτε κι εσείς, νομίζω, δεν ακούσαμε για το πρώτο ο μαθητής, για το πρώτο εκπαιδευτικός, για την τσάντα στο σχολείο. Τώρα ακούμε για το κινητό στην τάξη. Ακούμε για τη χρονιά της εκπαίδευσης. Για πραγματικά το καλάθι του μαθητή και τα λοιπά. Ακριβώς. Και όλα αυτά τα μεγάλα λόγια απέχουν τελικά από την πραγματικότητα την οποία βιώνουμε κάθε μέρα στην εκπαίδευση, την οποία ως διδασκαλική ομοσπονδία, ως εκπαιδευτική ως σωματεία αναδεικνύουμε, παλεύουμε, διεκδικούμε. Με ένα στόχο, κύριε Λεάνη, και θα γίνω και πολύ συγκεκριμένος. Με το στόχο να δημιουργηθούν οι καλύτερες δυνατές συνθήκες, αν θέλετε, αντίστοιχες με τις δυνατότητες που δίνει η εποχή μας. Ναι. Γιατί πρέπει να το πούμε, δεν είναι φυσιολογικό ούτε αντίστοιχο στη σημερινή εποχή να κάνουμε μάθημα σε σχολείο που πέφτει ο σοβάς και μας ανοίγει το κεφάλι, ούτε μέσα σε κοντέινερ τα οποία είναι ούτε για αποθηκευτική χώρη δεν κάνουν. Ξέρετε. Άρα, ότι ο αντίλογος σε όλα αυτά είναι το ότι βρήκαμε ένα σχολείο τώρα που έπεσε ανισοβάτη και το κάναμε θέμα. Μακάρι να ήταν ένα και να μην το κάναμε ποτέ θέμα. Όμως δυστυχώς δεν είναι ένα, είναι εκατοντάδες τα σχολεία που καταραίουν αυτή τη στιγμή και δεν παίρνεται κανένα ουσιαστικό μέτρο. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με μια ιεράρχηση στα μεγάλα θέματα. Ωραία. Που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην εκπαίδευση και για το πόσο μακριά είναι η κυβέρνηση, όχι γιατί δεν γνωρίζει. Το Υπουργείο Παιδείας μια χαρά γνωρίζει και το σημερινό και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, αλλά κάνουν επιλογή. Κάνουν επιλογή να μην βάλουν το χέρι στην τσέπη. Κάνουν επιλογή να μην επιλέξουν τις πραγματικές ανάγκες των μαθητών να τις βάλουν μπροστά, γιατί προφανώς έχουν άλλες προτεραιότητες. Έχουμε λοιπόν το πρώτο και μεγάλο θέμα, αφορά το θέμα που θίξατε και εσείς, των μεγάλων και μαζικών συμπτύξεων. Παραδέχτηκε σήμερα η κυρία Μακρύ, έβλεπα σε κάποιο μέσο, ότι μιλάμε για 1.600 συμπτύξεις τμήματων. Στην ουσία μιλάμε για το μεγαλύτερο κύμα συμπτύξεων και συγχωνεύσεων μετά την εποχή της Διαμαντοπούλου. Μιλάμε για εκατοντάδες, για χιλιάδες μαθητές μας που χάνουν την τάξη τους. Και για ένα σχέδιο της κυβέρνησης να πακτώσει παιδιά σαν σαρδέλες μέσα σε 25-27 τμήματα, αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή. Μια αθλειότητα της κυβέρνησης που έχει ξεσηκώσει πολύ μεγάλες αντιδράσεις σε όλη την Ελλάδα και έναν κινησμό από την πλευρά και του Υπουργού και του Πρωθυπουργού. Γιατί ο Πρωθυπουργός, φύγοντας αυτό το ζήτημα, αλλά και ο κύριος Κερακάκης, τι είπαν,
ότι αυτές οι συγχωνεύσεις γίνονται για παιδαγωγικούς λόγους. Και ρωτάμε το εξής απλό. Γιατί εμείς οι δάσκαλοι έτσι καλά, ένα άνθρωποι... λεπτό. Παλαιότερα λέγαμε όσο μπορούν λιγότερα παιδιά στην τάξη για να μπορούν να γίνονται τα μαθήματα με καλύτερο. Τώρα περάσαμε σε άλλο αφήγημα. Έτσι, επειδή και εσείς είστε απλός άνθρωπος και τα σκέφτεστε απλά τα πράγματα, ακριβώς αυτό. Είναι δυνατόν να μπορεί να γίνει καλύτερο μάθημα σε μια τάξη με 25 παιδιά από το να γίνεται μάθημα σε μια τάξη με 20, 15, 16, 17 παιδιά? Είναι δυνατόν ο εκπαιδευτικός να κρατήσει τη συνοχή της τάξης, να μπορέσει να έχει τη ματιά του στο μαθητή του πίσω θρανίου, που πολλές φορές λέμε, σε μια τάξη που υπάρχουν περισσότεροι μαθητές? Και μάλιστα σε τάξεις και με 25 τμήματα και 25 μαθητές, που υπάρχουν παιδιά μέσα με διαγνώσεις που χρήζουν ιδιαίτερης στήριξης. Και με βάση και το νομοθετικό πλαίσιο, κανονικά αυτές οι τάξεις θα έπρεπε να μειώνονται. Σε τάξεις που ρόχνονται 25 παιδιά και είναι ακατάλληλες ακόμα και από τις συνθήκες της υγιεινής τους. Δηλαδή τάξεις που δεν τηρείται ούτε καν το 2 τετραγωνικά που λέει ο νόμος αναμαθητή. Ναι. Είναι δυνατόν αυτό να είναι καλύτερο, πιο ορθό παιδαγωγικά από το να έχουμε λιγότερους μαθητές στις τάξεις? Ξέρετε τι μας θυμίζει αυτό, κύριε Λεάνη? Αυτό που ζήσαμε μέσα στην πανδημία επί εποχής Κεραμαίων. Ναι. Που προσπαθούσαν να μας πείσουν ότι με 15 μαθητές ο κορονοϊός κολλάει πιο εύκολα από ότι με 25 μαθητές. Ναι. Δηλαδή μια πλήρη διαστροφή της πραγματικότητας. Και το λέμε και το τονίζουμε ότι υπάρχουν σήμερα, γιατί δεν μιλάμε γενικά, σήμερα οι δυνατότητες, αυτά τα 1600 τμήματα να μην συμπληκθούν, αυτά τα 1600 τμήματα να δουλέψουν ξεχωριστά με εκπαιδευτικό δάσκαλο, δασκάλα, εξυναδέλφους ειδικοτήτων, προκειμένου να στηριχθεί η εκπαιδευτική διαδικασία. Μάλιστα. Και η επιλογή που κάνει η κυβέρνηση για αυτές τις συγχωνεύσεις προφανώς δεν είναι τυχαία. Ούτε είναι μια λανθασμένη εκτίμηση της κατάστασης. Είναι μια πολιτική στα πλαίσια των σκληρών περικοπών στην εκπαίδευση. Δηλαδή προσπαθεί να κόψει ανάγκες, χρήματα, περιορισμούς. Γιατί αντιμετωπίζουμε τα παιδιά μας ως κόστος. Το και θέμα των προσλήψεων, κύριε Μαρίν, τι γίνεται? Προσλήψεις, ακριβώς, προσλήψεις. Πάμε λοιπόν σε αυτό το μεγάλο ζήτημα για το οποίο και ο Πρωθυπουργός. Γιατί ακούγαμε για 30.000, λέει, τα τελευταία χρόνια. Κοιτάξτε, τα τελευταία χρόνια, αν θέλουμε να είμαστε αντικειμενικοί, πρέπει να δούμε μία δεκαετία πίσω, όπου στην ουσία πάγωσαν στην εκπαίδευση οι μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών. Σωστά. Μέσα από τα τρία μνημόνια που ψήφισαν να αλλάξουν όλες οι κυβερνήσεις. Ήταν το μεγάλο θύμα η προσλήψη των εκπαιδευτικών μαζί συνολικά με άλλες περικοπές στην κοινωνική και στην κοινωνική ζωή των ανθρώπων. Μιλάμε λοιπόν για αυτή την περίοδο για 56.000 αποχωρήσεις εκπαιδευτικών. Μάλιστα. Δηλαδή χάθηκε σχεδόν, όχι σχεδόν, πάνω από το 1/3 του προσωπικού στην εκπαίδευση. Ναι. Και αυτή τη στιγμή η αναπλήρωση που γίνεται σε βάθος δεκαετίας δεν ξεπερνάει το 60%. Γιατί πράγματι σήμερα έχουμε φέτος, είχαμε 10.000 διορισμούς. Ναι. Αν θέλετε, θεωρούμε ότι αυτοί οι διορισμοί που έγιναν είναι αποτέλεσμα και των αγώνων που δώσαμε στους παιδευτικούς, ναι, μαζί με τους γονείς. Φυσικό και επόμενο. Φυσικό και επόμενο. Αν δεν πιέσεις, δεν θα πάρεις. Ακριβώς. Όμως, χρειάζεται να ξέρουν οι ακροατές μας και να γνωρίζουν ότι μόνο την περσινή χρονιά, για να καλυφθούν οι στοιχειώδεις ανάγκες της εκπαίδευσης, όχι δηλαδή οι ανάγκες με βάση τις πραγματικές απαιτήσεις που έχει σήμερα η εκπαιδευτική διαδικασία, ναι, δούλεψαν, προσλήφθηκαν 52.500 αναπληρωτές. Άρα λοιπόν δεν καλύπτονται τα κενά. Όταν έχεις 52.000 συμβασιούχους πέρσι και καλύπτεις μόνο τους 10 με μόνιμους διορισμούς, και όταν μάλιστα έχεις και συνταξιοδοτήσεις, προφανώς αναπαράγεις στην ουσία, ακόμα και με αυτούς τους διορισμούς, ένα πεδίο κάλυψης των αναγκών με ελαστική εργασία. Και να το αυτό πούμε και διαφορετικά, με απλή αριθμητική, είναι περίπου 40.000 ξεκρέμαστοι. Φυσικά. Και μάλιστα είναι 40.000 ξεκρέμαστοι, και ειδικά στην πρωτοβάθμια αυτή τη στιγμή το πρόβλημα είναι τεράστιο. Είχαμε πέρσι 27.000, σχεδόν 28.000 αναπληρωτές, και αυτή τη στιγμή έχουμε προσλήψεις 14.000. Δηλαδή έχουμε πάνω από 10.000 κενά αυτή τη στιγμή. Αυτά λένε οι αριθμοί. Και δεν ξέρουμε και πόσοι από αυτούς θα τα ξεπεξέλθουν, γιατί ξέρουμε ότι είναι οι διορισμοί τους σε κάποια μέρη. Δεν είναι όλα στις μεγάλες πόλεις, όπου υπάρχουν και εκεί αντικειμενικές πλέον δυσκολίες να βρουν σπίτι, να βρουν στέγαση, να μπορέσουν να ανταποκριθούν στα οικονομικά αυτά κτλ. Τα βλέπουμε, τα ζούμε και τα αποτυπώνουμε και στα ρεπορτάζ. Πολύ σωστά. Πάτε δηλαδή στο μεγάλο θέμα, στο τεράστιο θέμα που έχουμε προσπαθήσει και ως Δασκαλική Ομοσπονδία να αναδείξουμε, ότι πια έχει επέλθει μια οικονομική και εργασία και εξαθλίωση για τους εκπαιδευτικούς. Καλά, δηλαδή, δεν γίνεται ένας άνθρωπος να πάει να μείνει κάπου με 850-900 ευρώ.
Έτσι είναι, έτσι είναι. Έχουμε αυτή τη στιγμή βασικό μισθό 776 ευρώ για ένα νεοδιόριστο εκπαιδευτικό, στο πρώτο μισθολογικό κλιμάκιο, ο οποίος είναι περίπου στα 900 για τον αναπληρωτή, ο οποίος βέβαια δουλεύει 9, 8, 7 μήνες το χρόνο. Λοιπόν, και ένα μέσο μισθό για τους εκπαιδευτικούς περίπου στα 1000 ευρώ, χωρίς 13ο και 14ο μισθό. Με αυτό το μισθό εξαθλίωσης που αγγίζει τα όρια του κατώτατου μισθού, γι' αυτό μιλάμε, για, αγγίζει τα όρια του κατώτατου μισθού του ιδιωτικού τομέα. Θα τον πλησιάσει τώρα με τις εξαγγελίες της κυβέρνησης, θα ενσωματωθούν όλα σε ένα. Η κοροϊδία πραγματικά σπάει κόκαλο. Δηλαδή είναι μεγάλη η οργή, ειδικά μετά τις ανακοινώσεις για τις αυξήσεις κοροϊδία του Πρωθυπουργού. Γιατί αν ανάγουμε σε πραγματικά δεδομένα αυτό που είπε για την. Για το να έρθουν οι μισθοί του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα στα ίδια, μιλάμε για το δημόσιο για ένα εικοσάρικο το μήνα. Γι' αυτό μιλάμε. Σωστά. Δηλαδή καθαρά 12-13 ευρώ. Λοιπόν, δηλαδή είναι πρόκληση. Και με αυτά τα χρήματα πρέπει να νοικιάσεις σπίτι, πρέπει να μετακινηθείς από και προς το σχολείο, πρέπει να βγάλεις το μήνα σου. Και ζητάμε από αυτόν τον εργαζόμενο, από αυτόν τον εκπαιδευτικό, πραγματικά να έχει και καθαρό μυαλό και καλή ψυχολογία για να μπορέσει να κάνει τη δουλειά του. Και μάλιστα σε ένα πλαίσιο, γι' αυτό είπα οικονομική και εργασιακή εξαθλίωση, ναι, όπου στην εκπαίδευση δεν υπάρχουν για τους μόνιμους συναδέλφους και τους αναπληρωτές ούτε καν το δικαίωμα της συνυπηρέτησης. Δηλαδή ένα ζευγάρι, μια οικογένεια να μπορεί να υπηρετεί στον ίδιο τόπο. Για τις αναπληρώτριες μητέρες δεν υπάρχει καν η ενιάμινη άδεια ανατροφής που υπάρχει για όλους τους άλλους εργαζόμενους. Δηλαδή αντιμετωπίζονται συμβασίου και εκπαιδευτική ως εκπαιδευτική β' κατηγορίας. Και σωστά το είπατε, το είπατε πάρα πολύ σωστά. Αυτή η κατάσταση οδηγεί σε πάρα πολλές περιπτώσεις στη φυγή από την εκπαίδευση. Φυσικό και επόμενο. Έτσι, χίλιες παρετήσεις είχαμε εκπαιδευτικών μόνο την περσινή χρονιά. Και δεν είναι μόνο εικόνες ντροπής αυτές που βλέπουμε αυτές τις τελευταίες μέρες, που είναι η κορυφή του Παγόβουνου, με τον συνάδελφο στη Ρόδο που έμενε στο αυτοκίνητό του, ή με τη συναδέλφισσα στη Μήλο που μένει μέσα στον υπηαγωγείο. Πολλές εικόνες ντροπής είναι αυτές που δεν έρχονται στην επιφάνεια. Είναι μια πολύ δύσκολη καθημερινότητα να τα φέρουμε βόλτα και να έχουμε απέναντί μας αυτή την κοροϊδία. Γι' αυτό και εμείς ως Δασκαλική Ομοσπονδία, συνολικά ως εργαζόμενοι στο δημόσιο, παλεύουμε και θα παλέψουμε το επόμενο διάστημα με κινητοποιήσεις αλλά και απεργιακό αγώνα να αυξηθούν οι μισθοί μας. Να μπορούμε να ζούμε από το μισθό μας. Δεν πάει όλη αυτή η κατάσταση. Να επαστρέψουν τα δώρα. Να υπογραφεί συλλογική σύμβαση εργασίας. Με συγχωρείτε. Συλλογική σύμβαση εργασίας. Δεν μπορεί δηλαδή και κάθε εργαζόμενος να θεωρείται εργαζόμενος δεύτερης κατηγορίας. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας, κύριε Μαρίνη. Να είστε καλά, κύριε Λέα. Και καλή σχολική χρονιά σας εύχομαι. Είναι πολλά τα ζητήματα. Οι εκπαιδευτικοί θα είμαστε μπροστά στον αγώνα. Οι εκπαιδευτικοί θα έχουμε ως προμετωπίδα τη μόρφωση των παιδιών μας. Η μόρφωση η ζωή μας δεν είναι κόστος. Όσο και αν αυτό το σύστημα και αυτές οι πολιτικές μας αντιμετωπίζουν ως κόστος, εμείς θα βάλουμε μπροστά τις ανάγκες μας, τις δυνατότητές μας και μαζί με τους γονείς θα ανοίξουμε έναν δρόμο για να μορφώνουμε τα παιδιά μας όπως τους αξίζει για να ζούμε σαν άνθρωποι. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή σχολική χρόνια.